στην Παΐα είχαμε σήμερα ένα μακάβριο έβριμα, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά το ότι ήταν χθες 25 Μαρτίου δεν ήταν για να υποθεί κάτι τέτοιο. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι βρέθηκαν οστά από μινάρια ενός σκελετού, να το πω καλύτερα, στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας. Τα εντόπισε, όπως φαίνεται, κάποιος περιπατητής τις προηγούμενες ώρες. Αυτά ήταν σε ένα έτσι σημείο, το οποίο δεν φαίνεται, γιατί θα λέγαμε για ποιο λόγο, γιατί εφόσον ήταν από μινάρια σκελετού φαίνεται πως είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί, για ποιο λόγο δεν εντοπίστηκαν. Τώρα, είδα της Αγίας Βαρβάρας προς το Μετόχι, από την πίσω μεριά δηλαδή. Ναι. Για τους περιπατητές, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά εκεί το σημείο, καταλαβαίνουν, ενώνεται η κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας με το Μετόχι. Όσοι ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά και περπατάνε το ξέρουν. Σε ένα λοιπόν απόκριμνο σημείο βρέθηκαν τα οστά αυτά. Ήταν ένα κομμάτι τώρα της σπουδηλικής στήλης, κάποια άλλα οστά, τα οποία βρέθηκαν εκεί. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν ανθρώπινα οστά? Φαντάζομαι, για να το καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί ωστά από ζώα βλέπεις όταν περπατάς έτσι σε αυτά τα σημεία. Ναι. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι είναι από αγιαλάδι, από βρώματα κτλ. Υπήρχε ένα κομμάτι, όπως φαίνεται από την σπονδυλική στήλη, που φαινόταν ότι είναι ανθρώπινο, και έτσι και ειδοποίησε την αστυνομία. Φτάσαν στο σημείο, φτάσαν και άνδρες της σήμανσης, περισυνέλεξαν όποια κομμάτια βρήκαν εκεί από οστά, και τώρα θα ακολουθηθεί μια διαδικασία, δεν ξέρω αν είναι αυτή του DNA, ευρημάτων, να δουν αν μπορούν τέλος πάντων να βρουν κάτι, γιατί φαίνεται, όπως είπα, ότι είναι πολλών ετών. Ναι. Τώρα, εάν πρόκειται για κάποια παλιά υπόθεση, δηλαδή για κάποιον αγνοούμενο, ο οποίος μπορεί να ήταν να χάθηκε και να μην νομίζω θα το δουν οι αρχές εδώ και πέρα. Αν πρόκειται για άλλο, επίσης θα το δουν οι αρχές, για το τι δηλαδή συμβαίνει και πώς μπορεί να βρέθηκαν αυτά τα οστά εκεί, εάν ήταν πιο πάνω, αν ήταν πιο κάτω, εάν με την διάβρωση του εδάφους λόγω βροχών εμφανίστηκαν. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι στον σκελετό υπήρχαν και κάποια κομμάτια υφάσματος, ρούχου, τα οποία βρέθηκαν. Γι' αυτό και ίσως ο περιπατητής κατάλαβε ότι πρόκειται για άνθρωπο. Α, βρέθηκε γιατί και είδε κάποια κομμάτια. Κομμάτια ρούχου, υφάσματα. Τα οποία ήταν αναλύοντα στο χρόνο. Και έτσι και ειδοποίησε τις αρχές. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και το τι μπορεί να συμβεί. Πώς μπορούν, σίγουρα η αστυνομία, υπάρχει διαδικασία σίγουρα που θα το βρουν, ναι. Ακριβώς, και μπορούν να δουν εάν όντως και σε ποιον μπορεί να ανήκουν, αν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο από τις Σέρες, για κάτι άλλο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις από την αστυνομία, όταν με το καλό, δεν λέω αν, θέλω να πω όταν θα λυθεί η υπόθεση. Σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό πάντως, δεν είναι κάτι που θα λυθεί σε μία-δύο μέρες ή πέντε. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται χρόνος για όλο αυτό. Μπαγιές, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.